Όπως είπε η Κατέρινα, ναι. Είσαι σε όλα τέλεια. Δεν είμαι, βρε παιδιά, υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Τρία πράγματα επάνω σου. Πάνω μου. Ω, 13 θα σου πω εγώ. Όχι πάνω σου, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα. Α, σαν προσωπικότητα. Ναι, που δεν είναι τέλεια και θα θέλεις να τα αλλάξεις. Είτε στα επαγγελματικά. Ωραία, ωραία, θα πω. Το έχω. Λοιπόν, είμαι νευρική. Α, σταμάτα. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Εγώ το αντίθετο μπορώ σε τι να βαθμό, πω. Δηλαδή, είδες πώς ξεγελώ. Είμαι νευρική, ρε παιδί μου. Θέλω, επειδή και εγώ είμαι γρήγορη πολύ, θέλω η δουλειά μου να γίνει γρήγορα. Και όταν δεν γίνεται γρήγορα, νευριάζω. Ναι. Ναι. Φωνάζεις. Έχω πλακωθεί με άλλους οδηγούς, τα σπάω κανονικά. Έχω και μου δώσει και πλακωθεί. Έχω βγει έγκυος να δίνω φορτίγα τζι και μετά θυμήθηκα ότι είμαι έγκυος στον 7ο μήνα και λέω τι κάνω τώρα εσύ. Μετά με είδε και αυτός, γέλασε κι εγώ, μπήκα μέσα και έφυγα. Εντάξει, λοιπόν, νευρική και να μην σα συναντήσουμε στον δρόμο μας. Δηλαδή, ευτυχώς ταξιδεύουμε αεροπλάνα. Α, πάλι καλά. Ο φυγός, Θεσσαλονίκη, δεν θα έρθείτε καμιά φορά. Νούμερο 2. Τι να πω τώρα, νούμερο 2, στο χαρακτήρα μου, έτσι. Είμαι πεισματάρα. Πεισματάρα. Είναι κακό. Είναι κακό. Δηλαδή, να πω παράδειγμα. Ναι. Ανάλογα με φορτηγατζή, τόσο ωραίο όμως. Πήγαμε προχθές, Σάββατο βράδυ, μας είπαν ότι μια έκθεση στο Δήμο Θεσσαλονίκη θα ήταν ανοιχτή όλο το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Πάμε τον άντρα μου 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Να κάνει κρύο, να έχει αέρα. Πάμε εκεί, μαύρα σκοτάδια. Λέω Γιάννης, πάμε να φύγουμε. Είναι κλειστά. Λέω Γιάννη, δεν είναι δυνατόν. Εγώ, αν δεν τη δω σήμερα την έκθεση, δεν θα τη δω καθόλου. Χριστέ μου, ναι. Φαντάζομαι. Λέει, έλα σε παρακαλώ πολύ, πάμε να φύγουμε. Ξέρω, αφού είναι από εδώ η αίθουσα που έχω ξαναμπεί, είναι κλειστή η πόρτα. Περίμενε, του λέω. Φεύγω, πάω από την άλλη μεριά. Βλέπω κάτι κοπέλες χορεύανε μέσα belly dancing. Ναι. Χτυπάω το τζάμι, λέω, ανοίξτε μου κορίτσια. Τι θέλετε, κύριε Κατσιμίδη, τι θέλετε, την ώρα το λέω. Συγγνώμη, είναι κανένας φύλακας. Ναι, λέει, είναι από εκεί. Μου ανοίγεται να μπω. Μπαίνω μέσα, βρίσκω το φύλακα. Α, γεια σου, Βικάκη, τι κάνεις. Με θυμώ τον άνθρωπο, μου παλιά από τα δημοτικά συμβούλια. Αχ, λέω, βρε, μια χαρά, εσύ τι κάνεις. Δεν το θυμόμαι τον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία. Γλυκιά. Μήπως μπορείς να μου ανοίξεις λίγο την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να δω την έκθεση. Πάμε, λες, να ανοίξω. Άκου τώρα. Λοιπόν, και πήγαμε, αλλά δεν ξέραμε από πού ανοίγουν τα φώτα και είδαμε όλη την έκθεση με το φακό από το κινητό.